ένας υπουργός που πέραν όλων των άλλων ασχολείται με την ανάπτυξη της χώρας, επενδύσεις και αυτά, έχει πάρα πολλά να πει. Έτσι. Καλή σας ημέρα, καταλήξατε. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Η κυβέρνηση το έχει χαρακτηρίσει μια ιστορική μέρα την σημερινή. Την έξοδο από τα προγράμματα, τα μνημονιακά προγράμματα. Η αντιπολίτευση Μίζωνα και Λάσσονα θεωρεί ότι είναι καταρχήν κάτι τυπικό, δεν είναι κάτι ουσιαστικό, διότι έχουμε επιτροπία στη συνέχεια, ανατρίμηνο θα έχουμε εκθέσεις, υπάρχουν υπογεγραμμένα μέτρα μέχρι το 2022. Δεν υπάρχουν υπογεγραμμένα μέτρα μέχρι το 2022. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, νομίζω, γιατί πάλι εμπλεκόμαστε σε μια αντιπαράθεση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καταρχάς, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, είναι μια ιστορική μέρα. Γιατί πράγματι μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, 8 χρόνια και κάποιους μήνες, η χώρα μας, η Ελλάδα, βγαίνει από τα μνημονιακά προγράμματα. Και αυτό είναι μια. Και αυτό είναι 99 μήνες. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική θετική εξέλιξη από μια περιπέτεια μνημονιακή, η οποία πλήγωσε την ελληνική οικονομία, πλήγωσε κυρίως την ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αλλά αυτό το οποίο συντελέστηκε στη χώρα και πραγματικά μερικές φορές, ξέρετε, το γεγονός ότι βλέπουμε κάποιους τώρα να εμφανίζονται και ως τιμητές. Όταν μιλούσαν τότε για το μνημόνιο ως ευλογία, ξέρετε, δεν έχουμε όλοι σε αυτή τη χώρα μνήμη χρυσόψαρου. Σε ποιους αναφέρεστε? Αναφέρομαι σε στελέχη της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ τότε, έτσι, τα οποία μιλούσαν για το μνημόνιο ως ευλογία, μιλούσαν για την ανάγκη, αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, να το εφεύρουμε. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, δεν μπορούν λοιπόν τώρα αυτοί να εμφανίζονται ως τιμητές. Αυτό το οποίο είναι μια ιστορική πλέον πραγματικότητα καταγεγραμμένη με αδιαμφισβήτητο τρόπο στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έβαλαν τη χώρα σε αυτή τη μνημονιακή περιπέτεια και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος την βγάζει τη χώρα από αυτή τη μνημονιακή περιπέτεια. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό είναι μια αναντήρητη ιστορική πραγματικότητα και αυτό νομίζω επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα βεβαίως. Σας κατηγορούν ότι και εσείς όμως υπογράψατε μνημόνιο. Ναι, και μάλιστα. Εμείς επιτρέψτε μου να πω. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χαρίτση, πρέπει να απαντηθεί και το κατά πόσο ήταν αναπόφευκτο το τρίτο πρόγραμμα. Εντάξει. Μαζί με έτσι. Ωραία, να τα απαντήσουμε λοιπόν. Πόσο έχετε. Γιατί τους το καταλαβαίνω. Εμείς πήραμε μια λαϊκή εντολή, κύριε Παπαγόνη και κύριε Παπαδημητρίου, το 2015, την οποία την εκτελέσαμε. Η λαϊκή αυτή εντολή έλεγε ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους θεσμούς μια συμφωνία η οποία θα έβγαζε τη χώρα από αυτή την περιπέτεια. Αυτό το κάναμε. Καταλήξαμε σε μια επώδυνη συμφωνία, σε μια δύσκολη συμφωνία. Δεν ήταν αυτό το οποίο εμείς θέλαμε. Εμείς είχαμε την παρησία να βγούμε στον ελληνικό λαό και να το πούμε ευθαρσώς και φέραμε αυτή τη συμφωνία προς έγκριση από τον ίδιο τον ελληνικό λαό στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Και ο ελληνικός λαός επέλεξε τότε πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει τη χώρα. Ναι, αυτό είναι όμως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Ναι. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή μας τότε έκανε την δύσκολη επιλογή να φέρει αυτή τη συμφωνία προς έγκριση από τον ίδιο τον ελληνικό λαό με τις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη του 2015. Μάλιστα. Και ο ελληνικός λαός επέλεξε και πάλι για μια ακόμη φορά αυτή η κυβέρνηση να διαχειριστεί αυτή την πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Και την επέλεξε, ξέρετε, για μια σειρά από λόγους. Δεν την επέλεξε τυχαία ο ελληνικός λαός. Την επέλεξε καταρχάς γιατί αντιλαμβανόταν ότι η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται σε όλο το επόμενο διάστημα. Εμείς δεν υπογράψαμε μια συμφωνία και μετά πήγαμε πιστά απλώς και μόνο να την εκτελέσουμε. Εννοείται, δηλαδή δεν ήταν ένα στατικό γεγονός. Καθόλου στατικό. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Ήταν μια δυναμική διαδικασία η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα 3 χρόνια. Και πιστέψτε μου, έχοντας εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία τα 3 χρόνια πολύ ενεργά, όπως και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου στην κυβέρνηση, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία και το γεγονός ότι κληθήκαμε και αναλάβαμε την ευθύνη να επιχειρήσουμε υλοποιώντας βεβαίως αυτή τη συμφωνία. Εμείς δεν
επιχείρησαν ποτέ να κοροϊδέψουμε και να ξεφύγουμε από αυτή την δύσκολη για μας συμφωνία. Μέσα όμως από αυτή τη συμφωνία επιχειρήσαμε επίσης να λιάνουμε πλευρές της, να επαναδιαπραγματευτούμε πράγματα. Σας θυμίζω τη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, σας θυμίζω τη διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, για τα ζητήματα της ενέργειας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα προνοιακά επιδόματα. Μια σειρά δηλαδή από πολύ σημαντικές πτυχές αυτής της συμφωνίας, επαναδιαπραγματευτήκαμε σε αυτό το βάθος των 3 ετών και καταφέραμε πολλές από αυτές τις πλευρές να τις αμβλύνουμε έτσι ώστε να μην είναι τόσο επώδυνες για το ελληνικό λαό. Γιατί βασικά το βασικό, αν θέλετε, διακύβευμα το οποίο είχαμε τον Σεπτέμβριο του 2015 ήταν το πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την περιπέτεια, μάλιστα, κρατώντας όμως την κοινωνία όρθια. Και αυτό νομίζω ότι επιτύχαμε. Ωραία. Και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και τα στοιχεία τα οποία όμως έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας δείχνουν ότι αυτό το καταφέραμε. Το γεγονός ότι το 2017 είχαμε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε ποσοστό άνω του 1%. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη. Το γεγονός ότι μάλιστα ότι αυτή η αύξηση του ΑΕΠ, αυτή η αναπτυξιακή πορεία συνοδεύεται με ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η αύξηση των εξαγωγών, η αύξηση των επενδύσεων, η ενίσχυση της μεταποίησης και του δευτερογενούς τομέα συνολικά είναι πολύ σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και βεβαίως κεντρικό σε όλα αυτά είναι η μείωση της ανεργίας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία 3 χρόνια. Κάτω από το 20%, το οποίο έχει μια συμβολική σημασία, αν θέλετε. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Εγώ δεν λέω σε καμία περίπτωση, και ξέρετε, αυτή είναι και μεγάλη διαφορά που έχουμε εμείς, αν θέλετε, και από την αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα βγούμε να πανηγυρίσουμε. Εμείς δεν λέμε ότι σήμερα ως διαμαγείας λύθηκαν όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια. Σε καμία περίπτωση. Λέμε όμως ότι συνιστά η σημερινή μέρα μια πολύ μεγάλη τομή σε αυτό το οποίο έζησε η χώρα τα τελευταία 8 χρόνια. Γιατί ξέρετε, αυτό το οποίο ζήσαμε δεν ήταν μόνο, αν θέλετε, μια λίστα μέτρων την οποία η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση κλήθηκε να υλοποιήσει. Αυτό το οποίο ζήσαμε ουσιαστικά ήταν μια συνολική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ασκείται η πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η χώρα. Το γεγονός λοιπόν ότι καταφέραμε να βγούμε από αυτή την πολύ σκληρή επιτροπία συνιστά μια επιτυχία. Και ο μόνος οι μόνοι οποίοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, δείτε τις χθεσινές δηλώσεις όλων των διεθνών παραγόντων. Ναι, οι μόνοι που δεν το αντιλαμβάνονται αυτό είναι τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Καταρχήν θυμάμαι αρκετούς από αυτούς και όχι όλους. Πριν από πολλά χρόνια να μας λένε καλό κουράγιο και να μας στοχοποιούν. Χθες πραγματικά ήρθαν στο ύψος των περιστάσεων και μίλησαν με τα λόγια που μίλησαν. Σας έχουν κατηγορήσει όμως, αυτή την ερώτηση θέλω να σας κάνω, ότι στο πρώτο εξάμεινο της πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης φτάσατε τον Ιούνιο του 2015 να υπογράψετε μια πολύ κακή συμφωνία επειδή είχατε διαπραγματευτεί κατά τέτοιο τρόπο. Κάνετε λάθος. Αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, βασικά. Γιατί είναι απολύτως σαφές ότι τελικά η συμφωνία την οποία υπογράψαμε. Και μάλιστα χρεώσατε τη χώρα κατά 86 δις. Εντάξει, τώρα έχουμε ακούσει από 86, από 6 μέχρι 206 έχουμε ακούσει. Χθες βγήκαν τα επίσημα στοιχεία. Είδαμε τελικά πόσα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν από αυτά τα οποία ήταν δεσμευμένα. Ήταν 66 δισεκατομμύρια από αυτά τα οποία ήταν δεσμευμένα για το τρίτο πρόγραμμα. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ακούσαμε για τέταρτο μνημόνιο, είχαμε ακούσει παλιότερα, θυμάστε πέρυσι και πρόπερσι, για κόφτες, είχαμε ακούσει για μέτρα τα οποία δεσμεύουν τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτές, αν θέλετε, οι κατηγορίες αποδείχθηκε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, το επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρη. Είναι ότι σήμερα, Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018, η χώρα εξέρχεται από τα προγράμματα στήριξης, εξέρχεται από τα μνημόνια. Επιτρέψτε μου να το ξαναπώ αυτό. Το μνημόνιο δεν ήταν μια λίστα μέτρων μόνο. Ήταν, αν θέλετε, ένας τρόπος άσκησης πολιτικής και επιβολής πολιτικής σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής. Έτσι, ακόμα και σε ζητήματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με τις αμυγώς μνημονιακές πολιτικές. Το ότι αφήνουμε πίσω μας αυτή την μακρά περίοδο επώδυνη, καταστροφική για την ελληνική κοινωνία, είναι ένα επίτευγμα. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες και γι' αυτό, μάλιστα, ακριβώς γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τι συζήτηση θα κάνουμε για την επόμενη μέρα. Πάμε σε αυτό. Αυτά που κερδίζει η χώρα εξερχόμενη των προγραμμάτων είναι προφανή. Τα έχετε πει. Τι σας ανησυχεί και ποια είναι τα μεγάλα διακυβεύματα της επόμενης ημέρας?
Πέραν του γεγονότος ότι αναφέρουν όλοι οι αξιωματούχοι Ευρωπαίοι για μεταρρυθμίσεις εκκρεμούσες και θα θέλαμε να μας πείτε ποιες κατά τη γνώμη σας είναι. Ο κύριος Άθωνας που ήταν πριν εδώ είπε ότι έτσι, έχουμε λέει τον μπάφερ τα 24 δις, αλλά έτσι και βάλουμε χέρι και χρησιμοποιήσουμε, οι αγορές θα γριέψουν. Τι συμβαίνει με όλα αυτά, δηλαδή πέστε μας τη δικιά σας ως μέλος του Οικονομικού Επιτελείου άποψη. Πέντε ζητήματα έβαλες. Τουλάχιστον. Για να μην πούμε παραπάνω. Πολύ καλά, πολύ καλά κάνατε. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα στελέχη της αντιπολίτευσης σήμερα βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο και προσπαθούν να επανεφεύρουν ένα αφήγημα το οποίο θα στοιχειοδός θα πατάει στην πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά την επιτυχή έξοδο. Θυμάστε, άλλοι μιλάγανε για επιστολιπτική γραμμή. Κανένας δεν πίστευε ότι θα έχουμε μια καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, όπως τελικά είχαμε. Έτσι, αυτά τα οποία εμείς, για τα οποία εμείς δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε όμως, και έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο θέτετε, στο εξής, ότι τα πάρα πολύ δύσκολα τα αφήσαμε πίσω μας. Μπροστά μας όμως έχουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Δεν λύθηκαν, το επαναλαμβάνω και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής σε αυτό. Δεν λύθηκαν ως διαμαγείας όλα τα προβλήματα επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και έχουμε, αν θέλετε, να συγκρίνουμε και πολιτικά σχέδια για αυτή την επόμενη μέρα. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα και η πολιτική, η δημοκρατική αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Το πώς θα σχεδιαστεί και θα, αν θέλετε, θα υλοποιηθεί αυτή η πορεία της ελληνικής οικονομίας το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, εγώ τολμώ να πω, δεν αφορά μόνο το βραχή χρόνο, δεν αφορά την αμέσως επόμενη περίοδο, αφορά την πορεία της χώρας για πάρα πολλά χρόνια μπροστά μας. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και εδώ θα πρέπει και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να συγκρίνουμε σχέδια. Αντιπαρατηθέμενα σχέδια. Αυτό γίνεται στη δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση, εμείς από τη μεριά μας, πήραμε την πρωτοβουλία και με ευθύτητα και ειλικρίνεια καταθέσαμε πριν από λίγους μήνες, πριν ακόμα βγούμε από το μνημόνιο, την πρότασή μας. Αναφέρομαι στην αναπτυξιακή στρατηγική. Είναι μια προσπάθεια καταγραφής με συνολικό, ολιστικό τρόπο των βασικών προτεραιοτήτων που πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα. Και αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει βεβαίως και μια σειρά από μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητο να γίνουν το επόμενο διάστημα. Πολλές από αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ποιες εννοείται? Αναφέρομαι σε μεταρρυθμίσεις για να ξεκινήσω από τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου μου που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, με την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης επιχειρήσεων, με την διεύρυνση των καθεστώτων στρατηγικών επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Αλλά υπάρχει ένα πολύ ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε ένα μεγάλο φάσμα της δημόσιας ζωής. Αναφέρομαι στα ζητήματα που έχουν να κάνουν, μια και είναι και επίκαιρα. Δυστυχώς με τραγικό τρόπο αυτό το διάστημα των χρήσεων γης. Η προσπάθεια η οποία γίνεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο επιτέλους μετά από δεκαετίες σε αυτή τη χώρα να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, με τους δασικούς χάρτες, προσπάθειες οι οποίες γίνονται για την ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και την επιτάχυση της απονομής δικαιοσύνης, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα συνολικά για την δημόσια ζωή. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος. Σας υπενθυμίζω, και αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δουλειάς η οποία έγινε τα τελευταία 3 χρόνια παράλληλα με την υλοποίηση των συμφωνηθέντων, οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στην υγεία. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, που είναι η πρωτοβάθμια υγεία. Για πρώτη φορά στη χώρα δημιουργείται. Και επειδή έχουμε εμπλακεί και εμείς ως Υπουργείο Οικονομίας, χρηματοδοτώντας αυτή την σημαντική μεταρρύθμιση με τις τοπικές μονάδες υγείας, τις ΤΟΜΗ, χρηματοδοτείται ένα εκτεταμένο δίκτυο μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στο σύνολο της χώρας για πρώτη φορά. Με κεφάλαια ΕΣΠΑ, λέτε. Έτσι, με κεφάλαια ΕΣΠΑ και με εθνικούς πόρους. Και σιγά σιγά ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα απομειωθεί η συμμετοχή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και θα μπορέσει αυτό το νέο πολύ σημαντικό σύστημα να στηριχτεί στα πόδια του από εθνικούς πόρους αποκλειστικά. Δεν θέλω ακόμα να μπούμε, αν μου επιτρέπει και ο Χρήστος, στα καθαρά δικά σας ζητήματα του Υπουργείου, γιατί θέλω να μείνουμε λίγο στο πολιτικό πλαίσιο και λόγω της ημέρας που εσείς τη χαρακτηρίζετε ιστορική και συμβολική και ουσιαστικά όχι μόνο από την άποψη του συμβολισμού. Υπάρχει ένα πολύ αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση μετά τις πυρκαγιές. Και αυτό είναι αντικειμενικό. Πολλοί λένε ότι αν η κυβέρνηση δεν πετύχει τη διαπραγμάτευση με το θέμα των συντάξεων και του αφορολόγητου,
αυτό το κλίμα θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο και θα αναγκαστεί να πάει σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καταρχάς ακούμε από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σταματήσει αυτή η ρητορία περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Εγώ όμως θα σας πω το εξής. Αναφέρατε κι εσείς και πάλι και τη λέξη διαπραγμάτευση. Μα είναι σε διαπραγμάτευση ότι... η υπόθεση του στάξεων και του αφορολογητού, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Εκτός αν, εμείς, αν το έχετε ολοκληρώσει και το κρατάτε ως κρυβό εμείς χαρτί. Αυτό το οποίο λέμε ότι, εμείς αυτό το οποίο λέμε, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παγώνη και κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι η έξοδος από το μνημόνιο δεν μπορεί να έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Πρέπει να έχει και υλικό αποτέλεσμα. Μα και εκεί θα κρυθεί. Αντιλαμβανόμαστε ακριβώς, εκεί θα κρυθούμε. Τώρα πια δεν υπάρχει δικαιολογία των μνημονίων. Εμείς αντιλαμβανόμαστε. Εμείς αντιλαμβανόμαστε. Δεν υπάρχει δικαιολογία κανέναν. Και όλοι θα πρέπει να τοποθετηθούν επάνω στις προκλήσεις επόμενης ημέρας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η αξιοποίηση των δημοσιονομικών επιτυχιών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος, η κοινωνική πλειοψηφία, η ελληνική κοινωνία να, αν θέλετε, να κερδίσει μέρος από τα χαμένα, από αυτά τα οποία έχασε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και πώς θα γίνει αυτό? Με μια σειρά από μέτρα τα οποία θα στηρίξουν την εργασία, θα στηρίξουν τους μισθούς και τις συντάξεις, θα στηρίξουν το κοινωνικό κράτος. Ήδη εμείς έχουμε. Σας είπα και πριν, εμείς έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στην αναπτυξιακή στρατηγική, στην οποία μέσα περιγράφονται όλα αυτά τα μέτρα. Εμείς μιλάμε ευθέως για αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς μιλάμε ευθέως για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εμείς μιλάμε ευθέως για αύξηση του προϋπολογισμού στην παιδεία και στην υγεία. Εμείς μιλάμε ευθέως για την ανάγκη. Έχουν συμφωνηθεί. Εμείς μιλάμε ευθέως. Κοιτάξτε να δείτε, πλέον βρισκόμαστε εκτός μνημονίων. Η ελληνική κυβέρνηση. Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Δεν αφορά μόνο εσάς. Αυτό αφορά και εμάς. Προφανώς. Η ελληνική κυβέρνηση πλέον έχει βεβαίως συγκεκριμένους στόχους συμφωνήσει, καμία αντίρρηση από αυτού, δημοσιονομικούς στόχους, οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Με υπερφορολόγηση, έχει όμως, κύριε Χαρίτση, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Έχει όμως πλέον τη δυνατότητα, έχει τα μέσα στα χέρια της για να επιτύχει αυτούς τους στόχους με τον πιο πρόσφορο τρόπο, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί άλλο και ίσα ίσα να ευνοηθεί όσο αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των δυσκολιών που ακόμα αντιμετωπίζουμε, να ευνοηθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν όλα αυτά τα μέτρα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα που έχουν να κάνουν με την φορολογική ελάφρυνση, αλλά και την ελάφρυνση ως προς τις εισφορές στρωμάτων, μεσαίων στρωμάτων, τα οποία πράγματι έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα μέσα στην κρίση. Όλα αυτά είναι ένα, αν θέλετε, ένα περίγραμμα προγράμματος, το οποίο πολύ σύντομα ήδη έχει γίνει η δουλειά, θα ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Εκεί όμως θα δείτε όμως εκεί συνολικά για τις επενδύσεις θα υπάρξει ενίσχυση. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική η οποία έχει δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία όλο το προηγούμενο διάστημα. Ήδη το 2017 είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση των επενδύσεων, των ξένων άμεσων επενδύσεων σχέση με όλα τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια. Αυτήν την πορεία θέλουμε να την ενισχύσουμε το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Αυτό όμως το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι θα πρέπει και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν επί αυτών των ζητημάτων. Εμείς. Τι εννοείται, η Νέα Δημοκρατία εμείς το είπαμε, τοποθετηθεί, κύριε. Εμείς το είπαμε ήδη. Εμείς το είπαμε έχει τοποθετηθεί ήδη, η Νέα Δημοκρατία. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια λογική σταματήματος της λιτότητας και επέκτασης στο βαθμό του εφικτού, δημοσιονομικής επέκτασης, έτσι ώστε να αμβληθούν οι συνέπειες των μνημονίων όλων αυτών των χρόνων. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, η κατεύθυνση την οποία πρέπει να πάρει η ελληνική οικονομία. Χαρίτση, και να δούμε πώς θα τα πειθούν. Κύριε Χαρίτση, να δούμε αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια μιλούσαν για την ανάγκη επιβολής πολιτικών λιτότητας, αυτοί οι οποίοι συνέπλεαν με όσους από το εξωτερικό επέβαλαν αυτές τις πολιτικές, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα. Κύριε Χαρίτση, η επόμενη μέρα των μνημονίων ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αντιληπτές οι διαφορές που έχετε με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτό που τον νοιάζει για την επόμενη μέρα των μνημονίων και αναρωτιέται, θα το έχετε ακούσει ήδη εδώ και πολύ καιρό, τι θα με ωφελήσει εμένα από την Πέμπτη και μετά? Α, σήμερα βγαίνουμε από τα μνημόνια. Τι θα ωφεληθώ εγώ σαν πολίτης? Υπάρχει κάτι ή όχι? Καταρχάς, επειδή το θέσατε πολύ ωραία, οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέρα με τη μέρα, θα γίνονται όλο και πιο ευδιάκριτες.
και θα γίνονται και πιο ευδιάκριτες, ναι, γιατί όλοι θα αναγκαστούν να τοποθετηθούν επί αυτών των ζητημάτων. Εάν συμφωνούν με τη λογική στήριξη της εργασίας και των μισθών και των συντάξεων, τι συμφωνούν θα πολίτης, με τη λογική του κοινωνικού. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Σας λέω λοιπόν με πολύ μεγάλη ευθύτητα και σαφήνεια. Ο πολίτης αυτό το οποίο έχει να δει το επόμενο διάστημα είναι μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την τσέπη του, μέτρα τα οποία θα αφορούν στο εισόδημά του, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα. Αυτό αφορά και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, πέρα από τα ζητήματα βεβαίως κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οποία προφανώς είναι πρωτεύοντα. Ναι, μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Ο πολίτης θέλει να δει αποτέλεσμα στην παιδεία, αποτέλεσμα στην υγεία. Θέλει να δει παρεμβάσεις οι οποίες θα αποκαθιστούν το κοινωνικό κράτος, το οποίο ήταν, αν θέλετε, και ο μεγάλος ασθενής όλη αυτή την περίοδο. Μάλιστα. των μνημονίων. Θέλει να δει μέτρα για την τσέπη του. Πώς θα δει μέτρα για την τσέπη του αν δεν προχωρήσουμε σε αύξηση του κατώτατου μισθού, αν δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αν δεν δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό, αλλά με σχέσεις πλήρους απασχόλησης, όχι με σχέση με μερικές απασχόλησης όπως γινόταν την μνημονιακή περίοδο. Πάμε, αυτά λοιπόν είναι τα οποία θέλει να δει ο κόσμος. Αυτά τα οποία εμείς βάζουμε στο τραπέζι, ήδη τα έχουμε καταθέσει ως πρόγραμμα για την επόμενη μέρα και σε αυτά θα πρέπει όλοι να τοποθετηθούν. Πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να παραχθούν θέσεις εργασίας, πρέπει να παραχθούν δουλειές και για να παραχθούν όλα αυτά πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Υπάρχει μπροστά μου, έχω το επίσημο χαρτί που έβγαλε χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα η Κομισιόν με τις δηλώσεις Γιούνκερ και Μοσκοβισή, που η κατάληξή τους σας αφορά άμεσα. Καταρχήν λέει ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες, μπορεί και η πρώτη, σε απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, έτσι. Και καταλήγει και στο πακέτο Juncker, το οποίο είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια και αφορά την υποστήριξη περισσότερων από 20.000 μικρών επιχειρήσεων. Πού βρισκόμαστε και έτσι να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτά και πώς αυτά θα ακουμπήσουν σε αυτό που λέγαμε αμέσως πριν. Αυτό το οποίο λέγαμε αμέσως πριν, ξέρετε, αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να είναι θεωρητική και αφηρημένη. Πρέπει να είναι πάρα πολύ... Γι' αυτό ρώτησα. Έχετε δίκιο. Πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Να ακούσει ο κόσμος. Το γεγονός, έχω διαφορά το γεγονός, από το Σάββατο με Πέμπτη. Κοιτάξτε να δείτε. Το Σάββατο πριν, μέσα στο μνημόνιο, Πέμπτη. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η κοινωνική καταστροφή, η οποία συντελέστηκε την περίοδο των μνημονίων, δεν αποκαθίσταται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα και χρειάζεται όμως κυρίως και πάνω απ' όλα πολιτική βούληση για να γίνει αυτό. Και συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, αναφερθήκατε στα ζητήματα των κονδυλίων. Το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρει και με τον πιο επίσημο τρόπο η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την έξοδο από το πρόγραμμα. Αυτό το οποίο διαβάσατε. Να είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης τόσο στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και του βασικού επενδυτικού εργαλείου της Ευρώπης που είναι το σχέδιο Juncker. Και το λένε οι ίδιοι Ευρωπαίοι αυτό, δεν το λέμε εμείς. Έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει αντίκρισμα στην ελληνική οικονομία. Έχει αντίκρισμα στο γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες ενισχύονται από αυτά τα προγράμματα. Έχει αντίκρισμα στο γεγονός ότι πάρα πολλά μικρά και μεσαία. Τα λεφτά, πάρα πολλά και δεν τα έχετε δώσει. Πάρα πολλά μικρά και μεσαία έργα σε όλη τη χώρα υλοποιούνται μέσω αυτών των κονδυλίων. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Κοιτάξτε να δείτε. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε όλους. Δυστυχώς, εγώ θα περίμενα από την αντιπολίτευση και το λέω με ευθύτητα να μας κάνει κριτική. Να μας κάνει κριτική όμως επί του περιεχομένου. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή όλοι οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το σύνολο της οικονομίας. Θα μπορούσε λοιπόν εκεί η αντιπολίτευση να μας κάνει κριτική και να μας κάνει προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερη αξιοποίηση. Αλλά όχι να παραποιούμε και τα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία είναι πάρα πολύ σαφή. Μιλάνε για πολύ υψηλή εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων από τη χώρα μας συγκριτικά με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς για την αριθμή. Αυτό βεβαίως εμείς αυτό το οποίο λέμε, γιατί και πάλι εμείς ούτε και γι' αυτό θέλουμε να πανηγυρίζουμε. Γιατί βεβαίως αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες και αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία είναι ακόμα μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες μπορούμε να καλύψουμε. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε και προσέλκυση νέων επενδύσεων. Ναι. Χρειαζόμαστε και νέα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία. Και η προσπάθεια την οποία κάνουμε αυτό το διάστημα με αναμόρφωση του πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, με την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, μιας και όλοι μιλάνε για μεταρρυθμίσεις, ξέρετε, αλλά πρέπει αυτές οι μεταρρυθμίσεις να έχουν από το αποτέλεσμα, είπαμε, έτσι. Το γεγονός ότι έχουμε περισσότερες από 32.000
32.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη έχουν επωφεληθεί και έχουν αδειοδοτηθεί με το νέο σύστημα το οποίο υλοποιείται εδώ και ένα χρόνο από το Υπουργείο μας, απλοποιημένης αδειοδότησης μέσω της διαδικασίας γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αντιμετωπίζει σε ένα βαθμό. Εγώ δεν λέω πλήρως, γιατί δεν υπάρχουν πολλές άλλες τριβλώσεις. Δεν τα ξέρουν ακόμα οι επαγγελματίες. Τι δέχομαι την κριτική σας αυτό. Τι δέχομαι την κριτική σας αυτό. Να πω κάτι που γίνεται μια κριτική μισό λεπτό, γιατί λένε πολλοί ότι πολλά λεφτά από το ΕΣΠΑ αντί να πάνε στους ιδιώτες, πάνε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αμικροέργα υποδομών στην περιφέρεια. Τι απαντάτε, ισχύει? Εμείς κάναμε ένα σχεδιασμό, θα μου επιτρέψετε να σας πω, από το 2015. Και ο σχεδιασμός αυτός προσπάθησε, αν θέλετε, να παντρέψει τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις οποίες, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα, και αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν όλοι, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικά έργα τοπικών υποδομών, τα οποία εκκρεμούσαν εδώ και δεκαετίες. Σας μιλήσω για δίκτυα ίδρυψης, για δίκτυα αποχέτευσης. Πριν είχατε ένα ρεπορτάζ για τον τουρισμό. Στα νησιά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα του κατά πόσο υπάρχει, αν θέλετε, η υποστήριξη σε υποδομές για να ανταποκριθεί σε αυτή την πολύ μεγάλη ζήτηση που δημιουργείται από τον τουρισμό. Άρα λοιπόν, οι επενδύσεις οι οποίες κάνουμε αυτό το διάστημα σε μονάδες αφαλάτωσης, οι επενδύσεις οι οποίες κάνουμε αυτό το διάστημα σε μικρούς τοπικούς λιμένες, είναι πάρα πολύ σημαντικές, έτσι ώστε να μπορέσουν, σας δίνω ένα παράδειγμα, τα νησιά να ανταποκριθούν σε αυτή την πολύ μεγάλη. Γιατί βεβαίως ο τουρισμός φέρνει και εισόδημα, έτσι, αλλά από την άλλη μπορεί να δημιουργήσει και κινδύνους εάν δεν υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Από την άλλη, να σας αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Κάναμε το 2015 μια πολύ σημαντική ανακατεύθυνση πόρων, γιατί όλοι μιλάνε, για παράδειγμα, για το brain drain, για την απώλεια πολύ σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού. Σωστό. Έτσι έγινε, ειδικά τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη φυγή νέων παιδιών, αξιόλογων επιστημόνων στο εξωτερικό. Επιτρέψτε μου να το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έγινε λοιπόν εκεί, γιατί αυτό δεν πρέπει να μένει σε επίπεδο θεωρητικό, σε επίπεδο ρητορίας. Έγινε μια πολύ σημαντική ανακατεύθυνση πόρων. Διπλασιάσαμε τους διαθέσιμους πόρους που είχαν ήδη εγκριθεί από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση νέων επιστημόνων, νέων και κυρίως σύνδεση της δουλειάς που γίνεται σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα με τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Ήταν πολιτική απόφαση να το κάνουμε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την παραγωγή έρευνας και καινοτομίας στη χώρα. Και έτσι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και πάλι πίσω μέρος αυτού του ανθρώπινου δυναμικού, επομένως, το οποίο έφυγε στο εξωτερικό. Υπάρχει λοιπόν ένας σχεδιασμός ο οποίος υλοποιείται όλο αυτό το διάστημα. Ο σχεδιασμός αυτός, επαναλαμβάνω, αποτυπώνεται και στην αναπτυξιακή στρατηγική. Έχουμε θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Ξέρετε, μια οικονομία η οποία βγαίνει από μια τόσο μακρά περίοδο ύφεσης, λιτότητας, καταστροφής πλούτου και κοινωνικού κεφαλαίου, πρέπει να θέσει προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Πρέπει να ιεραρχήσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Μία μόνο και εκεί θα πρέπει όλοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ωραία. Μια είδηση να. Μπορούμε να κάνουμε μαζί την ίδια ερώτηση. Δεν μου πεις πάλι ότι έβαλα πέντε θέματα. Λοιπόν, περιμένει ο κόσμος τι γίνεται με το ΕΣΠΑ για τα τουριστικά που βγήκε και έληξε η υποβολή 15 Μαΐου. Για τα τουριστικά, και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την δυναμική του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι αιτήσεις οι οποίες έγιναν υπερεύησαν κατά πολύ και τις δικές μας προσδοκίες. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία αξιολόγηση προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν. Ξεπερνούν σε συνολικό προϋπολογισμό 7 περίπου φορές το ποσό το οποίο είχαμε αρχικώς προϋπολογίσει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, θα το ανακοινώσουμε πάρα πολύ σύντομα, σε μια σημαντική αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πολύ μεγάλη ζήτηση, η οποία δημιουργείται για και θα γίνει νέος διαμονισμός ή επιλαχόντες θα μπουν. Και βεβαίως όχι, δεν θέλουμε να υπάρξει καθυστέρηση, οι αιτήσεις υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
Και αυτό είναι μέρος της συζήτησης την οποία κάνουμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για παράδειγμα, για να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όλη αυτή η συζήτηση. Έτσι. Mm. Το γεγονός ότι κατατίθεται πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες δεν αφορούν αυτό το οποίο θα ονομάζαμε, αν θέλετε, συμβατικός κλασικός τουρισμός, αλλά αφορούν, για παράδειγμα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θεματικά ξενοδοχεία. Θεματικό τουρισμό. Ναι, αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις και από νέους ανθρώπους, τις οποίες θέλουμε να τις ενισχύσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα υπάρξει πολύ σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού. Επιτρέψτε μου όμως, δεν ξέρω αν τελειώσαμε. Να πω μια τελευταία κουβέντα. Ένα σχόλιο μόνο. Ναι. Επειδή να μην ξεχνάμε και την. Είπαμε και στην αρχή, όπως ξεκινήσαμε, την ιστορικότητα της ημέρας, αλλά και το γεγονός ότι μπροστά μας το επόμενο διάστημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες βεβαίως δεν θα εκλείψουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν έχουμε βαρβάρους πια. Για μένα είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Τι θα κάνουμε όμως. Βαρβάρους δεν έχουμε. Έχουμε όμως πολλές δυσκολίες μπροστά μας. Ακριβώς. Έχουμε βουνό να ανέβουμε, έτσι, και βουνό δύσβατο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η δουλειά. Όμως αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής. Ξέρετε, πέρα από όλες τις άλλες συνέπειες που είχε το μνημόνιο, όλη αυτή η περιπέτεια των 8 χρόνων, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό ότι ακριβώς επειδή ο ελληνικός λαός ένιωσε, αν θέλετε, αποξενωμένος από τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και από την λογική η οποία ακολουθήθηκε της επιβολής όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό ενδεχομένως από όλα, και πέρα από τα επιμέρους μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν και βεβαίως τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την τσέπη των πολιτών, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολύ σημαντικό ο ελληνικός λαός να ανακτήσει τη συλλογική του αυτοπεποίθηση. Yeah. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και αυτό, αν θέλετε, για τη χώρα μας είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό όμως και για το σύνολο της Ευρώπης. Και με το βλέμμα και στο 2019 που είναι μεταξύ όλων των άλλων και χρονιά ευρωπαϊκών εκλογών, εμείς από την μεριά μας ως ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση θα παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει. Η οποία πρέπει να γίνει για τη δημιουργία μιας νέας προοδευτικής ατζέντα στην Ευρώπη. Ατζέντα η οποία θα στηρίζεται στην ανάπτυξη και μάλιστα ανάπτυξη με συμπεριληπτικούς όρους για την κοινωνική πλειοψηφία. Κάτι που το έχει ανάγκη η Ευρώπη. Αλλιώς θα δούμε φαντάσματα του παρελθόντος, τα οποία ήδη προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι, να γίνονται ακόμα πιο ισχυρά. Είναι πολύ κρίσιμοι οι μήνες που έχουμε μπροστά μας. Και εμείς από τη μεριά μας, με μια προοδευτική αριστερή ατζέντα, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε στον ελληνικό λαό, αλλά και στους Ευρωπαίους σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζουμε και στην αναβάθμισή σας στον επόμενο ανασχηματισμό. Να είστε καλά. Λοιπόν, δείτε τώρα, επειδή